7 άτομα χτύπησαν με λύσα και έκλεψαν ένα παιδί 15 ετών στην πλατεία Ευόσμου της Θεσσαλονίκης. Το παιδί βρίσκεται στο νοσοκομείο με τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ η μητέρα του περιέγραψε πριν λίγο στο Star και τη Ραλιό Λεπίδου τι έζησε ο γιος της. Με κάνει πάρα πολύ περήφανη μαμά. Γιατί όταν χτύπησαν το άλλο το παιδάκι που φορούσε γυαλάκια και του πέσανε κάτω, ο δικός μου ο γιος τον υπερασπίστηκε, γι' αυτό και τον χτύπησαν τόσο πολύ. Και μάλιστα μου είπε το εξής, ότι μαμά θα ξανά έκανα το ίδιο. Τα πρώτα του λόγια μετά το σοκ που υπέστη κατάφερε να πει ο 15χρονος από τη Θεσσαλονίκη, που ξυλοκοπήθηκε άγρια βραδινές ώρες από αγνώστους στην πλατεία Ευόσμου. Η μητέρα του, μιλώντας στο Star, συγκλονίζει περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε το παιδί της. Τον ξυλοκόπησαν με μανία. Τον έφερε ο φίλος του υποβασταζόμενο. Ο γιος μου δεν είχε και πολύ επαφή με το περιβάλλον, ήταν σε πλήρη σύγχυση. Υποβασταζόμενος ήρθε και ακόμα και όταν ήρθε στο σπίτι δεν θυμάται πώς ήρθε. Ο μαθητής νοσηλεύεται στο παιδοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Γεννηματάς με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Έχει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, έχει απώλεια συνειδήσεως, έχει χτυπήματα στο πρόσωπό του, σε κάποια σημεία του σώματος, στο πρόσωπο, ιδιαιτέρως στο στόμα, γιατί το παιδί φοράει και σιδεράκια. Και από τα χτυπήματα, γιατί όταν λιπόθυμο το κλωτσούσαν, έχει τραυματιστεί και εσωτερικά στο στόμα, πέραν των εξωτερικών. Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες σε αυτό εδώ το σημείο, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο Κορδελιού Ευόσμου, όπου βρισκόταν ο 15χρονος μαζί με τον φίλο του. Μάλιστα, όπως μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται μάρτυρες αιματηρών επεισοδίων ακριβώς σε αυτό το σημείο, πίσω από το Δημαρχείο. Πριν 1,5 μήνα ξυλοκοπήθηκε ένα 15χρονο πάλι, στην ηλικία ήταν ένα κορίτσι. Και δεν γνώριζα το συγκεκριμένο παιδί, αλλά έχω ακούσει για πάρα πολλά παιδιά και παιδιά φίλων μου που έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Η μητέρα του 15χρονου δίνει μάλιστα και αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών, ενώ θα κινηθεί και δικαστικά.